Στην τελετή των γοργόνων για την ενηλικίωση μου ορκίστηκα στο μαργαριτάρι μου ότι σύντομα θα ξυπνούσα τη βασίλισσα του νερού για να προστατεύσει την ειρήνη του ωκεανού και όσους αγαπώ. Έχω ένα καινούριο τραγούδι και ελπίζω να αποκτήσω σύντομα και ένα καινούριο φλερ. Δηλαδή, έτσι και έτσι καινούριο. Σου αρέσει? Θέλεις να ακούσεις κι άλλο? Είμαι ο κόσμος του παραδεισένιος και εσύ τα κλειδιά του στο χέρι κρατάς. Θες να γνωρίσεις τι κρύβεται και θα βρεις ό,τι ζητάς. Αν μ' αγαπάς. Πίτσι, πίτσι, πίτσι. Αν μπορούσες τουλάχιστον να σηκωθείς λίγο πιο νωρίς την πρώτη μέρα των μαθημάτων. Προσπάθησα. Ρίνα! Καλημέρα. Α, καλημέρα. Ε, Ρίνα, η δασκάλα μας, η κυρία Ματσουμπάρα, θα πάρει άδεια, σωστά? Ναι, αυτό λένε. Θα γίνει μαμά. Από αύριο ποιος λες εσύ ότι θα είναι ο καινούριος μας δάσκαλος? Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Το βράδυ έκανα το καλύτερο ξόρκι που ξέρω για να γίνει ο τέλειος τάρωμο ο καινούριος μας δάσκαλος. Χρησιμοποίησα το κερί μου σε σχήμα καρδιάς. Μα τον καπνό του κεριού καρδιά. Σε παρακαλώ να γίνει ο τέλειος τάρωμο ο νέος μας δάσκαλος. Αυτό ήταν το ξόρκι σου. Άκου, Χάνον, έχεις κάνει καταπληκτικές προσπάθειες με τα ξόρκια σου, αλλά ελπίζω να ξέρεις ότι μπορεί να μην γίνει και τίποτα, έτσι. Ένα λαμπερό κορίτσι. Μακάρι κανείς δάσκαλος να μην περάσει από αυτή την πόρτα εκτός από τον τέλειο τάρο μου! Ακόμα συνεχίζεις με αυτό? Έχεις αρχίσει να με τρομάζεις, Χάνον! Καλημέρα! Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω. Είμαι ο κύριος Μιτσούκι και θα είμαι ο αντικαταστάτης της κυρίας Ματσουμπάρα που λείπει γιατί έχει πάρει άδεια εγκυμοσύνης. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ναι, αυτό είναι! Το ξόρκι μου έφερε αποτελέσματα! Τώρα δεν θα με ξεφορτωθείς, τάρο! Είδες τι καταφέρνει κανείς όταν προσπαθεί πάρα πολύ, ε! Σοβαρά! Καλά τα κατάφερες, Χάνον! Νομίζω πως θα σου ζητήσω να μου μάθεις πως να κάνω ξόρκια, γιατί ο Καΐτο με αγνοεί! Κύριε Μιτσούκι! Τι συμβαίνει, Χάνον? Μια και είστε ο νέος μας δάσκαλος, θέλω να σας κάνω ένα πάρτι καλωσορίσματος αυτό το Σάββατο! Ε, ένα πάρτι καλωσορίσματος για εμένα! Ευχαριστώ πολύ, Χάνον! Τι ωραία! Λοιπόν, τέλειωσα. Τι, μα Χάνον, δεν έχεις φάει τίποτα. Λένε πως είναι καλύτερο ένα ελαφρύ δείπνο. Αν συνεχίσεις να τρως έτσι αυτές τις ώρες, θα γίνεις αφόκια, Λουτσία. Αλλά εσύ λες πάντα, έχω ακόμα χώρο για γλυκό. Και τρως τρεις πάστες αφού έχεις ήδη φάει δύο μπολ με ρύζι με το φαγητό σου. Μα τι λες, ξέρεις ότι εγώ πάντα τρώω λίγο. Δεν είχα ιδέα, ώστε νόμιζες ότι αυτό είναι λίγο? Θα σταματήσεις να μιλάς! Δεν θέλω να μαλώσουμε, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Αύριο είναι το πάρτι καλωσορίσματος του τέλειου τάρου μου. Έτσι κι εγώ θα βάλω μια μάσκα και θα πάω για ύπνο αμέσως. Τι να βάλω αύριο? Πρέπει να βάλω κάτι πολύ ωραίο. Ποιος ξέρει, ίσως βρεθώ μόνη με τον τέλειο τάρο μου. Χάνον, πάντα είσαι πολύ όμορφη, αλλά σήμερα είσαι ακόμα πιο όμορφη. Μπορώ
Μπουρμπουλήθρες, μπουρμπουλήθρες, ζεστό νεράκι. Αυτό που χρειαζόμουν. Η Χάνον κάνει σαν τρελή με αυτό το πάρτι καλώς ορίσματος που θα οργανώσει για τον κύριο Μιτσούκη. Μισό λεπτό. Ίσως κι εγώ θα πρέπει να φτιαχτώ λιγάκι. Μήπως έρθει και ο Καΐτο αύριο στο πάρτι. Λουτσία, πάντα είσαι πολύ όμορφη. Αλλά σήμερα είσαι ακόμα πιο όμορφη. Πάψε, πάψε εννοείται. Σε στεναχώρησα, αλλά δεν μπορούσα να το αποφύγω. Αναρωτιέμαι αν τώρα με μισείς. Συγγνώμη. Η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσα ποτέ να σου δώσω αυτό που χρειάζεσαι, αλλά... σε παρακαλώ, μη με μισείς. Περίμενε! Εσύ είσαι! Μη φεύγεις! Τι ωραία μέρα σήμερα! Ωραία, θα περάσουμε υπέροχα! Ναι, πολύ ωραία! Χάνον, σοβαρά μπορείς να οργανώσεις μια συναυλία σε ένα τέτοιο μέρος? Εσύ ηρέμησε! Όλα είναι έτοιμα! Νίκιαζα ένα μπάγκαλο με ένα πιάνο! Τα έχεις προβλέψει όλα! Τι λέτε, να τρώγαμε κάτι και να ετοιμαστούμε για την ωραία συναυλία πιάνο που θα μας δώσει ο τέλειος τάρο μου? Έχουμε δηλαδή πάρα πολλά ωραία. Τι έπαθε ο κύριος Μιτσούκη? Γιατί φαίνεται τόσο σοβαρός? Το κορίτσι θέλει να αποπλανήσει τον τάρο μου. Ξέρεις ποια είναι? Κάτι μου θυμίζει, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Εγώ ναι, ναι, ξέρω ποια είναι. Αυτή δεν είναι που κέρδισε το πρώτο βραβείο της προάλλες στο διαγωνισμό Μης Γοργόνα? Α, ναι, νομίζω πως αυτή είναι. Η αλήθεια είναι πως μου θυμίζει την Γοργόνα που είδα χθες το βράδυ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά της μοιάζει πάρα πολύ. Αλλά είναι δυνατόν να είναι η ίδια? Κύριε Μιτσούκη! Γεια σου, Χάνον. Ελάτε μαζί μου, θα αρχίσουμε το μπάρμπεκιου, κύριε Μιτσούκη. Ναι, φυσικά. Πάμε, πάμε! Τι συμβαίνει? Τι περίεργο, κορίτσι. Είναι πολύ μυστηριώδης. Περνάει η ώρα, ας αφήσουμε ήσυχη αυτή την περίεργη και ας πάμε με τους φίλους μας να αρχίσουμε το μπάρμπεκιου. Ναι, φυσικά. Κύριε Μιτσούκη, δεν θα έρθετε? Μα, ναι, το μπάρμπεκιου, ναι, πολύ καλά. Ας πηγαίνουμε, λοιπόν. Τέλειε, τάρο μου. Ορίστε, πάρτε ό,τι θέλετε. Α, ευχαριστώ. Όλα είναι πολύ νόστιμα, πολύ ωραία Χάνον. Έλα, πάρε, πάρε Καΐτο, φάει κι άλλα σουβλάκια. Λουτσία, γιατί μου φέρνει συνέχεια φαγητό? Θα σκάσω αν συνεχίσω να τρώω τόσο. Και επιπλέον δεν πεινάω, χόρτασα. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Συνέχισε να τρως.